ψέματα καλά. Και τώρα λες πως κάτι μυαλό σου έτυχε μεγάλο κι αλλού αγαπάς. Γελάω και ξέρω τι θα μου γίνει και το είπαμε ήδη και λέω να πας. Αν θες να πας, να πας, να πας αυτό που λες πως αγαπάς. Να πας, μα πες του πόσο εύκολα ξεχνάς. Να πεις πως όλους σου τους ερώτες απλά με ένα γεια προσπερνάς. Αν θες να πας, να πας, να πας αυτό που λες πως αγαπάς. Να πας, μα πες του πόσο Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω ότι πόσο εύκολο ήταν τελικά να κάνεις upload ένα βιντεάκι σου στο Facebook, στο YouTube. Από εκεί που τα έκανα upload όλα αυτά στο Facebook και τα βλέπαν οι άνθρωποι που ήταν εκεί τότε, ξαφνικά μπορώ να κάνω ένα βιντεάκι το οποίο να το βλέπουν χιλιάδες εκατομμύρια κόσμος. Σήμερα λοιπόν, νομίζω ότι θέλω να συζητήσω ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι έχει κουράσει λιγάκι, αλλά δεν πειράζει, θα το συζητήσουμε. Όλοι μας είμαστε υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες, που είμαστε Γρέκοι, που είμαστε οτιδήποτε τέλος πάντων γεννημένοι σε αυτόν τον τόπο. Σε αυτόν τον τόπο που τόσο, με τόσα χρόνια έχουμε πολεμήσει για να είναι δικός μας, που ευγνωμονούμε τους ανθρώπους, τους προγόνους μας, τους αρχαίους Έλληνες για όλα αυτά που έχουμε προσφέρει. Όμως, θεωρώ ότι ό,τι κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε με αξιοπρέπεια. Πρέπει με αξιοπρέπεια να λέμε την άποψή μας, μιας και έτσι έχουμε μάθει σαν Έλληνες και ξέρουμε πάρα πολύ καλά να κάνουμε. Το να βγαίνουμε και να επαναλαμβάνουμε μία διαφήμιση μπύρας με στοιχεία ελληνικά, είναι ενδιαφέρον, όμως δεν είναι καινοτόμο. Όλοι μας την αγαπάμε την Ελλάδα. Και όλοι μας είμαστε χαρούμενοι που υπάρχει κόσμος στο εξωτερικό που κάνει μια προσπάθεια να τα καταφέρει. Είτε ως ηθοποιός, είτε ως τραπεζίτης, είτε ως οικονομολόγος, είτε ως ζωγράφος, είτε ως οποιοδήποτε επάγγελμα, ο γιατρός, οτιδήποτε επάγγελμα προσπαθεί ο καθένας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τα παιδιά αυτά που είναι στο εξωτερικό και που προσπαθούν να προμοντάρουν και να κάνουν υπερήφανους και μας κάνουν υπερήφανους στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ, και είναι δικιά μου άποψη και πιστεύω ότι είναι και σωστή, ότι ό,τι έχουμε να πούμε, και άμα έχουμε να πούμε καλή δέκτη, θέλει να γυρίσουμε να το πούμε σοβαρότητα. Όχι να κάτσουμε και να ουρλιάζουμε για το πόσο χαρούμενοι είμαστε που κάποτε ο Πλάτωνας, ή κάποτε ο Σοφοκλής, ή κάποτε ο Αριστοτέλης, ή κάποτε κάποιος είπε κάτι που έγινε τόσο σημαντικό. Δεν νομίζω ότι, γιατί αντίστοιχα έτσι κάποτε είπε και ο Άντι Βόρχολ κάτι, ότι όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας θα έχουμε 15 λεπτά διασημότητας. Και είναι κρίμα αυτά 15 λεπτά διασημότητας να τα σκοτώνουμε ή να τα ανεφλόγουμε. Συγχαρητήρια. Θέλει δύναμη. Θέλει δύναμη για να μην τραπείς, να βγεις στη τηλεόραση, στο γυαλί, σε τόσα εκατομμύρια κόσμο, στο σπίτι τους, να μπει στα κομπιούτερ τους και να πεις την άποψή σου. Όμως υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Πιο καινοτόμοι. Και πιο σύγχρονοι. Υπάρχουν λόγοι που είμαστε περήφανοι, χωρίς απλά να τα αναλαμβάνουμε σε αυτά που μας παρήχουν οι αρχαίοι. Εγώ αυτό έχω να σου πω προσωπικά. Είναι η προσωπική μου απάντηση σε αυτό. Και νομίζω ότι όσα προβλήματα και να αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, όσο και να μας πληγώνει η κατάσταση η οποία επικρατεί, διότι δεν μπορεί να μας πληγώνει, δεν μπορεί να μην νιώθουμε μία στεναχώρια, δεν μπορεί να μην ντρεπόμαστε εντός εισαγωγικών για αυτό το άσχημο πρόσωπο το οποίο έχει βγάλει προς τα έξω, παρ' όλα αυτά όλοι μας την υπερασπιζόμαστε όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε και σε όποιον άνθρωπο μας την κατηγορήσει. Όλοι το κάνουμε. Τουλάχιστον, ας μην το κάνουμε με μια διαφήμιση μπύρα.
τουλάχιστον ας κάτσεις, γιατί έχεις κάνει δύο συνεντεύξεις. Έχεις κάνει και μία συνέντευξη, την οποία είδα στο προσωπικό σου προφίλ στο Facebook, όπου απαντάς στις ερωτήσεις τις οποίες κάνεις εσύ στον εαυτό σου, και το οποίο είναι πολύ πιο σοβαρό από το να κάθομαι να φωνάζω ότι είμαι η Έλενα και είμαι η Ελληνίδα, είμαι ο Κώστας και είμαι Έλληνας και είμαι και είμαι και είμαι. Όλοι μας είμαστε. Όλοι μας είμαστε το ίδιο στενοχωρεμένοι, όλοι μας είμαστε το ίδιο πληγωμένοι και όλοι μας το ίδιο θέλουμε να φωνάξουμε. Το θέμα είναι δεν είναι να το κάνουμε έτσι. Δεν είναι να προμοντάρουμε τον εαυτό μας. Το θέμα είναι να γυρίσουμε και να πούμε 10 πράγματα ουσιαστικά, να ταρακουνήσουμε τους Έλληνες για την κατάσταση στην οποία έχουμε φέρει τη χώρα μας, γιατί δεν ευθύνεται κανένας άλλος, και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να ξαναφτιάξουμε μια καλή εικόνα για τη χώρα μας. Αυτά. Είμαι η Έλενα, είμαι η Ελληνίδα και είμαι περήφανη.